Συμπολίτες, συμπολίτησες, καλή Παναγιά, αυτή είναι ευχή που δίνουν οι Έλληνες τις μέρες πριν τη μεγάλη εορτή της Πλατιτέρας των Ουρανών. Αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί για μας τους Έλληνες έχει τόσο μεγάλη σημασία η Παναγία. Γιατί έχει τόσο ξεχωριστή, τόσο μοναδική θέση στην καρδιά μας. Γιατί η πιο γνωστή αφίσα που κυκλοφόρησε για να εψυχώσει τον ένδοξο ελληνικό στρατό στο πόλεμο του 1940 δείχνει τον Έλληνα φαντάρο και την Παναγία δίπλα του. Γιατί η πιο συνηθισμένη ευχή που δίνει η μάνα στα παιδιά της είναι η Παναγιά μαζί σου. Δεν είμαι θεολόγος για να δώσω τη σωστή απάντηση από εκκλησιολογικής πλευράς. Ως Αρβανίτης όμως, ως δύο φορές Έλληνας δηλαδή, μπορώ να πω ότι στο πρόσωπο της Παναγίας, εκείνο που βλέπει η πιο βαθιά ψυχή του Έλληνα και της Ελληνίδας, είναι η μάνα. Βλέπει τη χωρίς όρους και προϋποθέσεις αγάπη, το αιώνιο καταφύγιο και τη μεγάλη πάντα ανοιχτή αγκαλιά. Ο ελληνικός πολιτισμός ήταν πάντα ένας πολιτισμός του φωτός και της αγάπης. Όμως αυτό ακριβώς το κεντρικό του στοιχείο, το φως και η αγάπη, μεταμορφώθηκε και βρήκε την ολοκλήρωσή του χάρη στη χριστιανική θρησκεία. Όπως εξήγησε πρόσφατα ένας από τους φωτισμένους ιεράρχες μας, στον χριστιανισμό και συγκεκριμένα στη τριαδικότητα του Θεού, που είναι ταυτοχρόνως ένας και τρεις, βρίσκεται η τελείωση, η πραγματική μορφή της αγάπης. Γιατί για να υπάρχει αγάπη δεν φτάνει ένας. Χρειάζεται εκείνος που δίνει και εκείνος που εισπράττει. Να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Δεν είναι αγάπη λοιπόν εκείνη που ως μόνο αντικείμενο έχει τον ίδιο τον εαυτό της. Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων δεν αγαπούσαν και ο Θεός χωρίς τη τριαδικότητα δεν μπορεί ούτε να αγαπήσει ούτε να αγαπηθεί. Να λοιπόν γιατί η τριαδικότητα του Θεού μεταμορφώνει, ολοκληρώνει και εξηγεί την αγάπη όπως αγαπά ο Πατέρας τον Υιό και ο Υιός τον Πατέρα. Συμπολίτες και συμπολίτησες, μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση χάσαμε την οικονομική μας ασφάλεια. Δεν πρέπει όμως να χάσουμε την ανθρωπιά μας και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας. Αντίθετα, πρέπει να γυρίσουμε στη ζωντανή μας παράδοση, να βρούμε ξανά εκείνα που ξεχάσαμε, να τους δώσουμε νέα πνοή, νέα σημασία για να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τη σημερινή δυστυχία, τον φόβο και την ανασφάλεια. Η εύκολη λύση που χρησιμοποιούν ορισμένοι είναι να στραφούμε ο ένας εναντίον του άλλου και όλοι εναντίον των ξένων. Να κάνουμε ό,τι έκαναν στις μεσαιωνικές πόλεις όταν έπεφτε το θανατικό, καθώς δεν ήξεραν ούτε γιατί το έπαθαν, ούτε από τι προκαλείται, ούτε τι να κάνουν για να το σταματήσουν, σήκωναν το δάχτυλο και έδειχναν όποιον τους έμοιαζε διαφορετικός, κατηγορώντας τον ότι το καταράστηκε ο Θεός, και έπειτα το κρέμαγαν ή τον έκαιγαν ζωντανό για να εξευμενήσουν το Θεό ώστε να τους λυπηθεί. Ήταν τότε οι μάγισσες, ήταν οι Εβραίοι, ήταν οι ξένοι, εκείνοι που πρώτοι πλήρωναν τον φόβο, την ανασφάλεια και τη δυσιδαιμονία. Και οι χριστιανοί, γιατί χριστιανοί ήταν, τα έκαναν όλα αυτά ξεχνώντας όσα είπε ο ίδιος ο Ιησούς. Στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο υπάρχει μια σαφέστατη περικοπή για το πώς θα κριθεί ο κόσμος όταν επιστρέψει ο Ιησούς. Θα προσπαθήσω να τη δώσω στη Δημοτική για να την καταλάβουμε όλοι καλά. Όταν έρθει λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, θα το συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό θρόνο του, τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο κοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια.
πρόβατα θα τοποθετεί στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς αυτούς που βρίσκονται στα δεξιά του. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήσετε τη βασιλεία μου, τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφτήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε. Τότε θα το απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού. Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς? Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε επισκεφτούμε? Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς. Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Ύστερα θα πεις αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: φύγετε από μπροστά μου καταραμένοι, πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους δικούς του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε. Τότε θα του απαντήσουν αυτοί: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε? Και θα τους απαντήσει: σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Συμπολίτες και συμπολίτησες, αν θέλουμε να μείνουμε όρθιοι σε αυτή την κρίση, δεν πρέπει να υποκύψουμε στο φόβο, την ασφάλεια και την δυσιδαιμονία. Αντίθετα, όπως μας διδάσκει η πίστη μας, όπως μας έμαθαν οι γονείς και οι παππούδες μας, ο μόνος δρόμος για να βγεις από την κρίση, από τη δύσκολη στιγμή, είναι να πλώσεις το χέρι στον άλλον, να κρατηθείτε και οι δύο γερά και μαζί να πατήσετε στη γη και με κοινή δύναμη να κάνετε το κρίσιμο βήμα. Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να κάνουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την ευθύνη αυτής της περιοχής. Είμαστε σάρκα από τη σάρκα σας, ψυχή από τη ψυχή σας. Ζούμε μαζί, υποφέρουμε μαζί, αγωνιζόμαστε μαζί, ελπίζουμε μαζί και θα πετύχουμε μαζί. Το 2010 με το πρώτο μνημόνιο τελείωσε μια ολόκληρη εποχή. Η Ελλάδα των εύκολων δανεικών είναι νεκρή και δεν θα ξαναζωντανέψει ποτέ ξανά. Μπορούμε να ξοδέψουμε το χρόνο μας κλαίγοντας πάνω από τη νεκρή, γεμάτη από θυμό για τα χρόνια που μας κλέβουν και τα όνειρα που μας έκαψαν. Μπορούμε ακόμα χειρότερα να αφήσουμε τη δίκαιη οργή μας να καθοδηγήσει τις αποφάσεις μας και έτσι να χάσουμε ακόμα περισσότερα. Τούτη χώρα, ειδικά τούτα τα χώματα, τον εμφύλιο τον πλήρωσαν πολύ ακριβά και κάποιες πληγές σχεδόν 70 χρόνια μετά δεν έχουν κλείσει ακόμα. Γι' αυτό, συμπολίτες και συμπολίτησες, μίλησα τόσο πολύ για την αγάπη και τη θέση που έχει στη θρησκεία μας. Γιατί όταν λείψει η αγάπη, όταν λείψει ο καλός σύμβουλος, τότε έρχονται δεινά αφάνταστα. Μπορούμε λοιπόν να ξοδέψουμε το χρόνο μας κλαίγοντας ή καταστρέφοντας και ό,τι απέμεινε όρθιο. Ή όπως έκαναν οι πρόγονοί μας μετά από τις καταστροφές του 1922, του εμφυλίου πολέμου, μπορούμε να δουλέψουμε για να χτίσουμε μια καινούργια Ελλάδα, πιο ισχυρή και πιο δίκαιη. Ή μπορούμε να τους ξεπεράσουμε, γιατί σήμερα αυτός ο τρόπος έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους με πολύ μεγαλύτερες ικανότητες από τότε. Η μάχη για την Ελλάδα, η μάχη για το σπίτι και τη δική μας πόλη δεν θα την κερδίσουμε κυνηγώντας μετανάστες στις πλατείες ή βρίζοντας τους Εβραίους, τους κομμουνιστές, τους ομοφιλόφιλους, τους διαφορετικούς. Γιατί αν επιλέξουμε αυτό το δρόμο, τότε το τέλος το ξέρουμε ήδη, γιατί το δοκιμάσαμε σε αυτή τη χώρα το 1941 όταν μπήκαν οι Ναζί στην Αθήνα. Αυτός ο δρόμος είναι γεμάτος αθώο αίμα.
γεμάτος ανίποτο πόνο και τρόμο. Κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής όταν αρχίσει το κυνήγι των μαγισσών, όπως έχει αποδείξει η ιστορία. Είπα πρόσφατα στη συνεδρία των δημάρχων όλης της χώρας ότι είμαι πολύ υπερήφανος για το Δήμο Φιλής, για τα Λιώσια, για το Ζεφύρι, για τη Χασιά, για ένα κυρίως λόγο. Γιατί αν και έχουμε χιλιάδες προβλήματα, αν και για χρόνια υπήρξαμε το αποπέδι, γιατί αν ακόμα σήμερα ορισμένοι νομίζουν ότι μπορούν να φέρουν εδώ όλο το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς κανένα όφελος για το τόπο, εμείς μπορούμε να πούμε ότι δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλη τη χώρα. Δεν στραφήκαμε ποτέ ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν ξεχάσαμε πως είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την κρίση. Αντίθετα, συσπηρωθήκαμε περισσότερο, οργανωθήκαμε καλύτερα και με τη βοήθεια του Δήμου και της Εκκλησίας μας πετύχαμε να μειώσουμε τις συνέπειες της κρίσης. Κερδίσαμε την πρώτη μάχη. Τώρα έρχεται η ώρα της δεύτερης. Είναι η καθοριστική μάχη για την πορεία του τόπου. Μείναμε όρθιοι. Κρατήσαμε την κοινωνία μας ενωμένη και ζωντανή. Τώρα έρχεται η ώρα της επίθεσης. Η ώρα να κερδίσουμε το μέλλον. Ενωμένοι και πάλι. Αποφασισμένοι και βέβαιοι. Με σχέδιο και οργάνωση θα πετύχουμε. Συμπολίτες και συμπολίτησες, όλοι μαζί είμαστε στη μάχη και πρέπει να ξέρετε, ήδη το ξέρετε τόσα χρόνια, ότι όλοι μαζί είμαστε και στη νίκη για το τόπο και τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά και σε ευχαριστώ πολύ.